Τι έγινε, παιδιά, εντάξει, όλα καλά. Εδώ και σήμερα η εκπομπή λέγεται σαν το σκύλο με το γάτο. Δεν έχει γάτο αυτή την εβδομάδα, έχει μόνο σκύλο. Νίκος Μοσχοβίδης πίσω από το μικρόφωνο μαζί σας και σήμερα. Παρέα μαζί σας, καλοί φίλοι ακροατές, με ανοιχτές γραμμούλες εδώ μέχρι και τις 7.30. Εδώ πάμε και σήμερα στην ώρα μας αυτή τη χαλαρή. Ώρα δεν τη λες, βέβαια, έτσι όπως το πάμε. Με το όλα παντοτάρες, είτε έχει Χρήσανθο, είτε έχει Νίκο Παπαδόπουλο, είτε έχει όπως σήμερα Κωνσταντίνο Τσίψιο. Γιατί λέει ο άλλος, είχε λέει γενέθλια η κόρη του. Τι ωραία, ρε φίλε. Τι ωραία. Πάμε λίγο πιο αργά, μπαίνουμε λίγο πιο αργά. Εδώ είμαστε λοιπόν μέχρι και τις 7.30 και με τις δικές σας απόψεις. Εδώ πάντα 23, 10, 2, 87 και 3 οχτάρια. Οι γραμμές είναι ανοιχτές για να συζητήσουμε οτιδήποτε θέλετε, οτιδήποτε γουστάρετε. Και έχουμε να πούμε αρκετά, είναι η αλήθεια. Έτσι. Και σήμερα, παρότι όπως έχω ξαναπεί, είμαστε σε μια περίοδο λίγο πιο χαλαρή. Όπως έχω ξαναπεί σε αυτή την εκπομπή, εντάξει, παίρνουμε λίγο lead-in από το All About Aris, έτσι. Εμείς δεν κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, το ξέρουμε αυτό. Απλά τώρα είναι λίγο η εποχή λίγο πιο χαλαρή, ρε παιδί μου. Εντάξει. Δεν έχει και πάρα πολλά πράγματα. Δεν ξέρω αν συμφωνεί ο φίλος ο οποίος εμφανίζεται για να μιλήσει μαζί μας. Γεια σας, κύριε. Κυρία. Γεια σου, Νίκο. Ο έλα, ρε κλεωμένη, πού είσαι? Τι γίνεται, είπες χαλαρά, τι χαλαρά, εδώ πρέπει να φορτσάρουμε τώρα. Άντε, φόρτσα λίγο. Να σου πω λίγο κάτι. Χθες ο Θανάσης έψαχνε, ωραία. Και περίμενα τοποθέτησή σου. Χθες δεν βγήκες. Ποιος είναι ο Θανάσης? Θανάσης, ο Αριανός, με τη φωνή λίγο έτσι, δεν είναι τέτοια. Έτσι, μπράβο. Ναι. Κάνει εξαιρετικές κριτικές, κάνει ο Θανάσης. Και στο ποδόσφαιρο, αλλά και στο μπάσκετ ακούω. Κάνει μπασκετικός Αριανός, είναι ένα μπράβο, συμφωνούμε. Συμφωνούμε. Ναι. Γνωρίζει πολλά πράγματα. Έτσι. Ναι, άκουσα και τον Νίκο τον Παπαδόπουλο πριν από λίγο. Εκεί βγαίνει, κατάλαβες. Εδώ δεν τον πάρω εγώ να τον βγάλω. Κρίμα δεν είναι. Εντάξει, άδεια έχει. Το έχω στο τηλέφωνο όλη την ώρα, δεν λέει. Ναι, πριν από 5 λεπτά είπε τα μεταγραφικά. Βέβαια, ρεκλωμένη να συζητήσω κάτι μαζί σου το οποίο με απασχολεί για το καλό φίλο και συνάδελφο Νίκο Παπαδόπουλο. Ναι. Έχει άδεια, ρε φίλε Νίκο. Φύγε, ρε φιλαράκι μου, κάθεσαι εδώ πέρα. Ή μην παίρνει άδεια, κάτσε εδώ τότε. Δηλαδή και εγώ κάθομαι εδώ. Άμα είχα άδεια, θα ήμουν εδώ, θα έφευγα. Θα πήγαινα κάπου. Δύο μέρες, τρεις, πέντε, ό,τι να είναι, κάπου θα έφευγα. Γι' αυτό είναι η άδεια. Μπορεί να μην βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη. Μπορεί να μην βρίσκεται. Πού ρε, εδώ βρίσκεται, βρε, εδώ βρίσκεται. Να μην βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη. Τέλος πάντων, σε ακούω. Λοιπόν, εγώ ακούω τις μεταγραφές αυτές. Κάποιοι παίκτες, μάλλον οι πιο πολλοί παίκτες από αυτούς που θέλει ο Άρης, είναι παίκτες που θα ανεβάσουν πάρα πολύ το επίπεδο. Σε βαθμό τέτοιο που ο Άρης μπορεί να κάνει πρωταθλητισμό, αν αποκτηθούν αυτοί οι παίκτες. Που ακούω ότι είναι συμφωνημένοι και κλεισμένοι. Δηλαδή τώρα να έχεις στο τέρμα τον Κουέστα, έτσι, δεξιά να έρθει ο Σάκητς, αριστερά να έχει ο Χατζησαφή, εκπληκτικός παίκτης ο Χατζησαφή. Αυτός κλειωμένη που πήγε μετά τον Πανιόνιο και τον Ολυμπιακό, ρε. Θυμάσαι, μετά τον έχεις δει. Μετά τον έχασα κι εγώ μετά, δεν ξέρω. Αλλά όταν έπαιζε στον Πανιόνιο είχα... ξετρελαθεί με τον παίκτη αυτό. Λέω πώς είναι δυνατόν τώρα ο Πανιόνιος να έχει βρει αυτόν τον παίκτη. Ήταν εξαιρετικός ο Χατζησαφή. Και από τότε λέω πώς είναι δηλαδή να μην έχει ο Άρης τέτοιο παίκτη και να έχει ο Πανιόνιος, ας πούμε. Τώρα τα φέρνει τύχη έτσι ώστε από ό,τι ακούω είναι πολύ κοντά στον Άρη. Στο κέντρο της άμυνας να πούμε θα είναι ο Ρόουζ ο ένας και τώρα ο άλλος δεν ξέρω ποιος θα είναι. Θα αποκτηθεί κάποιος να δούμε ποιος θα είναι. Ο Σάσα θα είναι στα αμυντικά χάφου Σάσα και δίπλα του δεν ξέρω τώρα ο Ματίγια, δεν ξέρω αν θα ανανεώσει. Mm-hmm. Αλλά ακούω αυτόν τον Κνιάτιτς που σαν όνομα τον θυμάμαι, αλλά δεν έχω παράσταση. Είναι αυτός κλειωμένη. Έτσι λένε, δεν εντάξει, μόνο σαν όνομα τον θυμάμαι ότι έπαιζε στην Ελλάδα. Δεν ξέρω καν ούτε το σουλούπι του, ούτε δεν μπορώ να τον. Δεν τον έχω παράσταση. Κλειωμένη, να σου πω λίγο κάτι. Εγώ που ξέρεις ότι έχω μία συμπάθεια προς τον ΠΑΟΚ, ρε παιδί μου, το έχω πει σε αυτήν την εκπομπή αρκετές φορές. Έχω εκφράσει συμπάθειά μου πολύ για το Ματίγια. Εγώ προσωπικά. Μου αρέσει εμένα να μην είναι ελεύθερος. Και εμένα μου αρέσει. Τον θεωρώ καλό παίκτη. Χρήσιμο. Ναι. Δεν ξέρω όμως αν ο Καρυπίδης θα δώσει τα χρήματα αυτά που ζητάει ο, okay. ο Ματίγια για να παραμείνει. Okay. Έστω λοιπόν δίπλα στο Σάσα, ας πούμε, ξέρω εγώ, ας πούμε το Ματίγια ότι θα είναι. Ναι. Ο Σάσα θα μείνει. Μετά από εκεί και. Ο Σάσα, ναι, δεδομένο το έχω. Ο Σάσα και Ματίγια, ας πούμε, θα είναι το δίδυμο στα χάφτα αμυντικά. Κινηθεί κανένα Ολυμπιακό για τον πάρει. Που έχει γραφτεί το μάτι έτσι συχνά πυκνά. Τότε να δούμε, αλλά και νομίζω ότι ο Ολυμπιακός δεν θέλει παίχτη εκεί πέρα στη θέση εκείνη που είναι ο Σάσα. Έχει πόσους παίκτες εκεί ο Ολυμπιακός. Ναι.
Ναι. Μετά μπροστά θα είναι ο Μπερτόλιο σαν ελεύθερος, δεξιά από τη μια μεριά ο Φετφατζίδης, από την άλλη ο Ματέο Γκαρσία και στην κορυφή ο Σαντίκου παράδειγμα. Αυτή η ενδεκάδα, αυτοί οι παίκτες ανεβάζουν κατακόρυφα το επίπεδο και κάνεις πρωταθλητισμό. Δηλαδή ο Χατζησαφή, παίκτης αυτός. Βέβαια, όταν έχεις δηλαδή τον Χατζησαφή, όταν έχεις τον Ματέο Γκαρσία, όταν έχεις τον Σαντίκου, αυτοί οι παίκτες ανεβάζουν κατακόρυφα την ποιότητα της ομάδος. Ναι. Συν το Φετφατζίδη που μένει, συν το Σάσα που βλέπουμε ότι παραμένει, ο Ρόουζ που παραμένει, ο Κουέστα που παραμένει, δηλαδή οι παίκτες οι οποίοι σε αυτούς τους πολύ καλούς και ποιοτικούς παίκτες που έχει από φέτος ο Άρης, προστίθονται κάποιοι που είναι ακόμα πιο ποιοτικοί. Mm-hmm. Γιατί τώρα πέρυσι είχαμε τον Γκόρχουτ, ας πούμε. Ο Χατζησαφή είναι δύο επίπεδα πάνω από τον Γκόρχουτ. Πέρυσι είχαμε τον Μπρούνο Γκάμα που είναι καλός παίκτης, αλλά ο Ματέο Γκαρσία είναι τουλάχιστον ένα επίπεδο πάνω. Και σε ηλικία και σε ποιότητα, γιατί εντάξει ο Μπρούνο Γκάμα ήταν πολύ καλός παίκτης, αλλά έχει κάνει και αυτοί τους χιαστούς. Είναι και στα 32 πόσο είναι 33. Δεν νομίζω ότι ο Μπρούνο Γκάμα θα ανανεώσει με τα λεφτά που θέλει. Γιατί και ο Καρυπίδης του φύγαν πάρα πολλά λεφτά να λύσει τον μπαν. Αλλά η υπέρβαση θα γίνει μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις. Και μια περίπτωση εξαιρετική είναι ο Σέντερφορ, ο Σαντίκου, αλλά είναι και ο Ματέο Γκαρσία. Μπαλοτέλη, θέλετε. Θεωρούνται... Όχι, ποιον Μπαλοτέλη. Εδώ είπαμε πριν από λίγο καιρό, είπαμε ότι ο Άρης θα έχει καλούς παίκτες αλλά και καλούς χαρακτήρες. Τώρα τι, θα πάει στον Μπαλοτέλη γιατί για καλό χαρακτήρα. Ξέρω. Όταν ένας παίκτης δεν μπορεί, όταν ένας παίκτης είναι αλλοπρόσαλος και παλαβός, στα 25 του, στα 30 του, είναι δυνατόν να αλλάξει. Δεν αλλάζει ο άνθρωπος. Πώς θα γίνει. Άμα ήταν να. Ο Άρντα αλλάζει. Όμως, δεν αλλάζει. Κάτσε ρε Σιρ, κλεωμένη τώρα. Μου είσαι στον Άρντα με τον Μπαλοτέλη. Μπαλοτέλη, άλλη ποιότητα, ρε φίλε. Ότι. Ποιότητα, ότι... Το θέμα σου είναι μόνο χαρακτήρα του, δηλαδή. Μάμα είναι. Άμα ο Άρης είχε χρήματα για να πάρει αυτόν τον παίχτη και έρχεται εδώ πέρα και κάνει άνω κάτω και κάνει προπονήσεις όποτε θέλει, δεν θα διαμαρτυρηθούν οι άλλοι. Θα πούν καλά ρε στη διοίκηση ή στον προπονητή. Καλά ρε, πήρατε αυτό τον παίχτη, εμείς βγάζουμε προπονήσεις εδώ πέρα, προετοιμασίες, ξεσχιζόμαστε και έρχεται αυτός να πούμε και παίζει στην ενδεκάδα χωρίς μια. Αυτός μπορεί να μην κάνει καμιά προπόνηση κιόλας. Πώς θα τη βαρέσει είναι. Αμέσως δημιουργούνται πολλά προβλήματα. Αλλά επομένως Μπαλοτέλη εγώ το θεώρησα αστείο από την αρχή για τον Μπαλοτέλη. Και νομίζω ότι όταν έχεις στην ομάδα έναν άνθρωπο σαν το Χαριστέα και τον έλεγξε στον πάγκο, το θεωρώ ότι ούτε καν παίχτηκε το θέμα αυτό με Μπαλοτέλη και δεν ξέρω και ποιος το έβγαλε. Κανένας από την Αθήνα θα το έβγαλε αυτό. Ναι, ρε, από την Αθήνα. Δεν νομίζω να το έβγαλαν από εδώ. Την Αθήνα βγήκε. Οι δημοσιογράφοι. Από την Αθήνα εκεί πέρα, αυτοί τα κάνουν αυτά τώρα. Άνω είναι δυνατόν τώρα ο Χαριστέας. Άνω κάτω σε κάνουν. Κάθε στιγμή δυνατόν... κάτι βάζουν και σε κάνουν άνω κάτω. Πώς δεν μας είπαν ότι ο Άρης σκοπεύει να πάρει τον Πλατινί. Αν είναι δυνατόν τώρα, τι πράγματα είναι αυτά. Τώρα όσο για το μπάσκετ εκεί να πούμε... Εκεί θα σε πήγαινα, θέλω λίγο να σε ακούσω και τα επασχετικά. Το Λιόπουλος αρέσει. Το Λιόπουλος... Το Λιόπουλος... Ναι, ναι. Το Λιόπουλος είναι σούπερ παίκτης. Άκουσα και πριν από λίγο ότι ο Άρης έχει τις συμφωνίες με παίκτες, αλλά περιμένει να φύγουν αυτές οι απαγορεύσεις, να πούμε πώς και στο μπάσκετ. Αγραβάνης σου αρέσει. Ο Αγραβάνης είναι ο αδερφός. Ο μικρός ο Αγραβάνης, έτσι, μην μπερδευτούμε. Ναι, όχι, ο Σουτέ. Ο Αγραβάνης αυτός που θέλει ο Άρης είναι ψηλός. Ο ψηλός ήταν στον Προμηθέα τώρα, ήταν στο Ολυμπιακό παλιά. Ο Αγραβάνης αυτός είναι το τριάρι που έπαιζε πέρσι στο Περιστέρι. Αυτόν ενδιαφέρεται ο Άρης. Ναι. Τριάρι είναι αυτός που, μεταξύ αυτός που ενδιαφέρεται ο Άρης. Νομίζω έχει συμφωνήσει κιόλας ο Άρης μεταξύ μας, αλλά πρέπει να τελειώσει το ζήτημα το άλλο. Με τα μπαν. Και τι ύψος έχει αυτός ο Αγραβάνης που θέλει ο Άρης. Νομίζω δίμετρος είναι. Αυτός κρίνει τα πάντα. Μακριά χέρια, φίλε. Πολύ καλό αυτό. Αυτόν τον βλέπω να βάζει 25 πόντους σε κάθε μάτς. Ντραγκίσεβιτς κρατάς. Βέβαια, Ντραγκίσεβιτς είναι κορυφή. Μιλόσεβιτς. Δηλαδή, Μιλόσεβιτς, έτσι. Εγώ δεν είμαι ζεστός για τον Μιλόσεβιτς. Νομίζω ότι ο Μιλόσεβιτς πρέπει να είναι εναλλακτική λύση κάποιου τεσσαριού που θα είναι βασικός. Μπορεί να πάρεις Αμερικανό εκεί, αν τα λύσεις τα άλλα τα ζητήματα. Ναι, τώρα και για playmaker ο Φλιώνης είναι καλός, αλλά χρειάζεται ο Άσος και το τεσσάρι. Και το Λιόρ θα έχει, μια χαρά θα έχει.
Ναι, κοίταξε τώρα, δεν μπορείς όμως βασική ο πεντάδα να είναι Φλιώνης, το Λιόπουλος, ο Αγραβάνης, ξέρω εγώ, ο Σλαυτσάκης και ο Ντραγκίσεβιτς, αυτή να είναι η βασική ομάδα. Δεν το βλέπω το Σλαυτσάκι, να ξέρω. Δεν το βλέπω το Σλαυτσάκι. Δεν ξέρω. Δεν νομίζω. Ναι, εγώ είπα ένα όνομα γιατί δεν έχω στο μυαλό μου άλλο τη Σάρη τώρα. Ναι. Αυτή εδώ πέρα, στον Άσο, θέλει να πάρει έναν playmaker και ο Φλιώνης να είναι η δεύτερη λύση. Αμερικανό, αν ναι, Αμερικανό. Ναι. Έναν Αμερικανό. Ή αν πάρει Έλληνα, να πάρει κάποιον που να είναι πιο έμπειρο, πιο. Πώς να το πω, δηλαδή πίσω από το Φλιώνης, δηλαδή να είναι βασικό πίσω από το Φλιώνη, ποιο θα είναι, ο Βλάσιος, ας πούμε. Το Λιόπουλος ρε, αφού ασόφιλο είναι. Είναι ποιος? Το Λιόπουλος. Το Λιόπουλος. Ναι ρε. Ναι, εντάξει, αλλά χρειάζεται νομίζω εκεί πέρα, στον Άσο και στο 4 νομίζω ότι χρειάζεται ξένος να πάρει. Ή ξέρω εγώ, δεν μπορείς ας πούμε να πάρεις, αν πάρεις το 5 Αμερικανό, ο Ντραγκίσεβιτς πού θα πάει? Ο Ντραγκίσεβιτς νομίζω μόνο 5 μπορεί να παίξει. Ναι, βέβαια. Ναι, δεν μπορείς τώρα να έχεις τον Ντραγκίσεβιτς. Άμα λύσεις τα θέματά σου με τα μπαν, θα πας να πάρεις άλλο ψηλό πίσω από τον Ντραγκίσεβιτς. Βέβαια, ή μπορεί να βρει κανέναν Έλληνα από αυτούς που έχουν μείνει στην αγορά. Δεν είναι πολλοί, αλλά έχει κάποιους. Είχα ακούσει ότι ο Άρης κοίταζε κάποιους παίκτες από τον ύφιστο Λίμνο, κάποιος Αμερικανός. Ο ύφιστος Λίμνο που δεν θα συνεχίσει. Ναι. Δεν τους θυμάμαι βέβαια. Τώρα τον Playmaker του Σμιθ τον λέγανε. Τζέρι Σμιθ. Τέρι Σμιθ. Πολλά χρήματα. Μπράβο. Δύσκολο. Διάβασα το βιογραφικό του. Καταπληκτικός παίκτης. Καλό βιογραφικό και αρκετά χρήματα νομίζω κλειωμένοι. Ναι, αυτά είναι τα πολλά. Τα πολλά τα χρήματα, ναι, αυτά είναι και για έναν ψηλό, νομίζω, τεσάρι, ήταν το τεσάρι της ομάδας αυτής. Δεν θυμάμαι το όνομά του και αυτόν. Είχα διαβάσει ότι ήταν παίκτες οι οποίοι είχαν πάρα πολύ καλά βιογραφικά. Ο Άρης είχε διαφερθεί για αυτούς τους παίκτες. Τους έλεγε, ρε παιδί μου, ότι θα τον ενδιέφεραν αυτοί οι παίκτες, οι ξένοι από την ομάδα αυτή, από τον ύφιστο Λίμνο. Και χαρακτηριστικά έγραφε για τον Σμιθ και για ακόμα έναν. Εγώ βέβαια δεν ήξερα ότι ο Αγραβάνης είναι τριάρι. Νόμιζα ήταν... Στο 3-4 είναι, αλλά κυρίως 3. Α, τότε ναι, ναι, ο Αγραβάνης, δηλαδή το Λιόπουλος και Αγραβάνης, θα κεντάμε δηλαδή εκεί πέρα. Πέρσι είχε τον εκείνον που δεν μπορούσε να βάλει καλά τον Ντραγκίσεβιτς. Τον Κετσεβίτσιος. Δηλαδή αμέσως φέτος. Τον έχεις φάει ρε. Με αυτή τον αφού είχε ένα στα 50 σούτ είχε. Τι μπασκεμπολίστας είναι τώρα ο Κετσεβίτσιος. Διαγωνισμός λοιπόν των All-Star Games στο Ηράκλειο. Και ο Κετσεβίτσιος φίλε πρώτο τρίποντο το κάνει airball. Μα τι τώρα δεν βλέπω. Βέβαια ντροπή τώρα. Εκτός από αυτές τις δυο τις συμφωνίες μάλλον έχει συμφωνήσει και με άλλους παίκτες ο Άρης σίγουρα. Σου λέω ότι αν τα θέματα των μπάντα βάλει σε μια άκρη, δηλαδή τα βρει λίγο με τη FIBA από εδώ, από εκεί, λίγο υπομονή, λίγο κάτι να δώσει για να κάνει διακανονισμού και να του παρουσιάσει, νομίζω θα ανακοινώσει αρκετού. Έτσι πιστεύω. Ναι. Γιατί σκέφτομαι ότι φέτος όλοι θέλουν να μαζευτούν και λίγο νωρίς, γιατί έχουν να παίξουν μπάσκετ 5 μήνες. Ναι. Δεν μπορούν να μαζευτούν 20 Αυγούστου. Και από ό,τι βλέπω, πιο πολλοί θα είναι νομίζω Έλληνες φέτος. Okay. Εντάξει. Πιστεύω ότι θα είναι Έλληνες φέτος. Mm. Αλλά άμα γίνουν αυτές οι μεταγραφές οι δύο, ο Τολιόπουλος και ο Αγραβάνης, είναι εξαιρετικοί παίκτες. Κλεισμένοι είναι αυτοί. Θα γίνουνε. Θα βοηθήσουν. Ο Τολιόπουλος θα σε χαλάσει άμα είναι δανεικός από την ΑΕΚ. Όχι. Δεν με χαλάει. Δεν πειράζει. Άμα είναι δανεικός, καταρχήν η ΑΕΚ παίρνει συνέχεια Αμερικανός. Τον Τολιόπουλο κάποια στιγμή να τον αφήσει και ελεύθερο. Ναι. Γιατί συνέχεια η ΑΕΚ έχει βασικό κορμό, είχε Αμερικανός. Θα πηγαίνει όλο με Αμερικανούς η ΑΕΚ και ο Τολιόπουλος δεν θα έχει χρόνο συμμετοχές. Και πιστεύω ότι πιο εύκολα είναι να τον αφήσει, μπορεί το χρόνο να τον αφήσει και ελεύθερο τον Τολιόπουλο. Βέβαια το θέμα είναι άμα κάνει καλό πρωτάθλημα και σταθεροποιηθεί, ξέρω εγώ, βάζει 15 πόντους, 20 πόντους. Εντάξει, θα τον γλυκοκοιτάνε μετά και άλλες ομάδες. Αν έχει 15 πόντους μέσα ο Τολιόπουλος, φίλε, σε αυτή την ηλικία Έλληνας, μετά θα πάει στον Παναθηναϊκό τον Ολυμπιακό. Μα έτσι είναι. Τώρα για τον Μποχωρίδη εύχομαι τα καλύτερα. Εντάξει, είναι ένας παίκτης που κάποιες φορές τον φώναζε κιόλας λίγο για τον Μποχωρίδη. Εντάξει, εύχομαι να βγω ψεύτης για το ότι βλέπω ότι στον Παναθηναϊκό δεν θα παίξει πολύ χρόνο συμμετοχής, δεν θα έχει πολύ χρόνο συμμετοχής. Μακάρι να παίξει, γιατί θα είναι καλό και για την εθνική.
δεν ξέρω, τον εμπιστεύομαι εγώ, αν έμενε ο Μποχορίδης πιστεύω ότι θα είχε το ρόλο του ηγέτη φέτος στον Άρη, στον Παναθηναϊκό βέβαια δεν θα τον έχει το ρόλο αυτό. Θα πρέπει να παλέψει για να πάρει θέση και για να πάρει χρόνο συμμετοχής στον Παναθηναϊκό, έστω σε αυτό τον Παναθηναϊκό που λέτε εσείς ότι δεν θα έχει το ρόστερ, δεν θα έχει το ρόστερ το μεγάλο, δεν θα έχει τόσο καλούς παίκτες όσο είχε τα προηγούμενα χρόνια. Αλλά και ακόμα και σε αυτόν τον Παναθηναϊκό που θα εμφανιστεί του χρόνου, ο Μποχορίδης θα πρέπει να παλέψει πάρα πολύ για να έχει χρόνο συμμετοχής. Τώρα να έχει δύο λεπτά συμμετοχή και τρία σιγά τι θα έχει. Εγώ λέω τώρα να έχει χρόνο συμμετοχής να είναι να παίζει το βασικό διάρρη, παράδειγμα ένας Αμερικανός που θα έχει, και να μοιράζεται το χρόνο με τον Μποχορίδη. Αυτό το επίπεδο λέω. Mm-hmm. Ανά πάσα στιγμή δηλαδή ο Μποχορίδης να είναι και βασικός. Όχι να παίζει ευρωπαϊκό μάτσο Παναθηναϊκός και ο Μποχορίδης να είναι στην κερκίδα. Εκεί πάει πίσω πάλι η καριέρα του. Ναι. Πάλι θα πάει πίσω. Εύχομαι να μην τον δω πουθενά δανεικό. Σε κανένα ύφεστο, σε κανένα γκολοσσό. Δεν νομίζω. Ναι. Εγώ είμαι αισιόδοξος πολύ για το ποδόσφαιρο. Γιατί ήδη τις μεταγραφές τις έκανα στο μυαλό. Ήδη έβγαλα και την ενδεκάδα κατευθείαν. Και στο μπάσκετ που άκουσα για τον Αγραβάνη και για τον... Κατά τον Τολιόπουλο τον ήξερα, που άκουσα για τον Αγραβάνη, τον θεωρώ εξαιρετικό παίχτη, πολύ καλό παίχτη. Συν τον Ντραγκίσεβιτς, είναι δηλαδή, θα έχει δηλαδή και πάλι, θα έχει ποιοτικούς παίχτες ο Άρης. Και επιτέλους θα έχει και να δούμε και τον Γκαμπερίδη, που εγώ τον πιστεύω σαν προπονητή τον Γκαμπερίδη, να είναι από την αρχή της χρονιάς. Νομίζω ότι θα είναι πολύ καλό έτσι για τον Άρη, θα παρουσιάσει έτσι δυνατό σύνολο, που θα είναι δύσκολο να τον κερδίσει οποιοδήποτε. Δεν ξέρω βέβαια και τι θα παρουσιάσουν οι άλλοι, αλλά εντάξει τώρα και για τον Ηρακλή να δώσω μια ευχή, εύχομαι να έχει να πληρώσει αυτούς τους παίκτες που έχει πάρει και να μην αρχίσουν μετά από κάποιο διάστημα να φεύγει. Μια χαρά θα είναι. Ναι, μακάρι, γιατί ξέρεις άμα κάνεις πολλούς μεταγραφές και τέτοια κάποια στιγμή δεν βρίσκεις τη χημεία και έχεις ανάποδα αποτελέσματα και λες αφού έκανα τόσους παιχταράδες πήρα, τόσες μεταγραφές έκανα, γιατί δεν πάω καλά. Τώρα οι άλλοι για τον ΠΑΟΚ, δεν ξέρω, αυτός ο Παπαντονίου δεν με κάθεται καλά, από παλιά δεν με καθόταν καλά αυτός. Δεν τον γουστάρεις τώρα γιατί λίγο στα μάτια τον Άρη είναι λίγο... Είναι λίγο, εντάξει, κάνει τα δικά του. Ναι. Πάντα είναι προκλητικός αυτός, τώρα δεν ξέρω, να δούμε, θα βάλει, ο Τσόχλας θα συνεχίσει. Δύσκολο. Τα παρατάει ή θα πάει σε άλλη ομάδα? Νομίζω θα παίξει κάπου αλλού. Νομίζω θα επιστρέψει Αθήνα. Αν και δεν μπορώ να το αποκλείσω. Δεν μπορώ να το αποκλείσω στο τέλος να γίνει τίποτα. Μάλιστα. Τι να πω τώρα για τον Τζόχλα, είναι μετριότατος. Τώρα τι να πω. Δηλαδή φεύγουν κάποιοι από αυτές τις ομάδες της πόλης και πηγαίνουν και βγάζουν μάτια αλλού. Να δω τώρα τον Τζόχλα να βάζει τρίποντα. Μα πάει, ξέρω εγώ, στην Αθήνα και βάζει τρίποντα. Θα πω τι. Δεν ξέρω, ευχέλιο πρέπει να γίνει εδώ πέρα στην πόλη, τι να πω. Είχες να σχολιάσεις πολλά πράγματα σήμερα, είχες επιπαντός επιστητού, είχες να τοποθετηθεί σήμερα. Μ' αρέσεις. Τώρα να δω τώρα τον Κετσεβίτσιος να παίζει σε μια άλλη ελληνική ομάδα και να βάζει 25 πόντους. Τι να πεις μετά, τι να πω μετά. Ότι, ξέρω εγώ, στον Άρη είχε κόμπλεξ, δεν μπορούσε να παίξει, δεν μπορούσε να σηκώσει τη φανέλα. Άμα πάει, ξέρω εγώ, στον κολοσσό Ρόδο και μου βάζει 25 πόντους σε κάθε μάτς και εδώ έναν άλλο Κετσεβίτσιος. Τέλος πάντων. Δεν νομίζω στην Ελλάδα. Άντε Κλεωμένη, να είσαι καλά, ναι. Τα είπες όλα. Να είσαι καλά. Και τελειώνοντας, να αναφέρω, ναι. να δω πού θα παίξει το χρόνο ο εκπληκτικός Λάρκιν. Εφέστρε, αφού είχε ανανεώσει με ένα συμβόλο καμιά 2 εκατομμύρια το χρόνο, 2,5. Αυτόν τον παίχτη χαίρομαι να τον βλέπω. Πεχτάρα είναι. Είναι δηλαδή το κάτι άλλο. Λοιπόν, καλή συνέχεια. Γεια σου, Κλεωμένη μου. Γεια σου, Κλεωμένη. Λοιπόν, ρε, το Κλεωμένη είχε να πει πολλά. Μπράβο του. Λοιπόν, με αυτά που είχε να πει ο Κλεωμένης έβγαλε και το πρώτο κομμάτι της εκπομπής. Μπράβο του. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα. Γραμμές είναι πάντα ανοιχτές. Καλοί φίλοι, να ξέρετε. 23-12-87-8-8-8. Εδώ είμαστε μέχρι και τις 7.30 στην εκπομπή. Σαν το σκύλο. Ωραία, χωρίς γάτο. Θα πάμε τώρα στο διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο το δεύτερο κομμάτι. Εξημίζω το παίζουμε εδώ πέρα DJ. Ωραία. Σαν το Χρήσανο εδώ πέρα βάζει ένα τραγούδι και μετά νομίζω ότι έχει γίνει ο Σόλομουν. Εδώ είμαστε μέχρι και τις 7.30 καλοί φίλοι. Εδώ ανοιχτές οι γραμμές.
2310-287-888 το τηλέφωνο επικοινωνίας. Μην τρώτε με το κλεωμένο πριν που έκανε εκπομπή. Είχε να πει πολλά άνθρωπος, εντάξει, είχε να βγει την προηγούμενη εβδομάδα. Είχε μεγάλη θεματολογία να αναπτύξει. Όπως βλέπετε, ασχολήθηκε μέχρι και με τον Τζόχλα. Έτσι. Μια χαρά. Εδώ είμαστε λοιπόν παρέα μέχρι και τις 7.30 και με τις δικές σας απόψεις, τις δικές σας τοποθετήσεις για τα διάφορα ζητήματα. Ξαναλέω ότι είμαστε σε ένα διάστημα που δεν έχει αγωνιστική δράση, αν και η αλήθεια είναι ότι με την αγωνιστική δράση καήκαμε. Έτσι όμως γίνανε τα πράγματα φέτος, μετά την πανδημία, μετά την καραντίνα, μετά τη μεγάλη διακοπή. Έτσι όπως ήταν η αγωνιστική δράση μετά, για τους περισσότερους θα πω εγώ, και αυτά που είδαμε, δεν νομίζω ότι μας άφησαν και πολύ έτσι ικανοποιημένους. Δηλαδή η διάθεση που είχατε πολύ τέλος πάντων να επιστρέψετε το ποδόσφαιρο και να ξαναδείτε μπάλα. Τώρα εντάξει. Μπορείς να πεις ότι ικανοποιηθήκατε και πάρα πολύ. Ένα απόγευμα ήμουν εδώ πέρα στο ΠΑΟΚ 24 και έτυχε εδώ στη τηλεοράση που έχουμε ανοιχτές συνήθως. Εν τω μεταξύ, η τηλεοράση που έχουμε εδώ ανοιχτές συνήθως, παραδέχομαι ότι είναι η τηλεοράση που βλέπω και πιο συχνά. Δηλαδή, σπάνια στο σπίτι θα έχω ανοιχτή τόση ώρα τηλεόραση για να παίζει κάτι και να το δω. Από αυτά που βγαίνουν σε δελτία και όλα αυτά. Και μια από αυτές τις μέρες, ένα απόγευμα, είμαι εδώ. Έχοντας δει play-off ελληνικά μόνο, έτσι. Ή λίγο στην αρχή, αν θυμάσαι, όταν ξεκίνησε η Γερμανία, τότε που είχαμε όλη μια απορία να δούμε πώς θα είναι το ποδόσφαιρο με τον κορονοϊό και να δούμε και τις άδειες κερκίδες και όλα αυτά. Εκεί που είχαν τις πρώτες ιδέες, αυτό το υπέροχο καραγκιουζιλίκι με τις φάτσες στις κερκίδες και κάτι τέτοια. Ό,τι να είναι τέλος πάντων. Οπότε έβλεπα το δικό μας ελληνικό ποδόσφαιρο που έτσι κι αλλιώς έχει μια αργή ταχύτητα. Πόσο μάλλον μετά από 3 μήνες διακοπή. Με play-off μας το κατά καλό καιρό, που η έτσι κι αλλιώς αργή ταχύτητα έγινε ακόμη πιο αργή. Και μια μέρα λοιπόν είμαι εδώ, με το Στέτο Αναστασιάδη που μιλούσαμε στον αέρα, και είναι εδώ πέρα αφημένο ένα παιχνίδι στην Αγγλία, νομίζω Crystal Palace με Chelsea. Και εκεί φυσικά, δύο το γήπεδο, οκ. Okay. Έτυχε εκείνο το μάτς να είναι και ματσάρα να λήξει 2-3, κάτι τέτοιο. Το πρώτο ημίχρονο λίγο παρακολούθησα και σκεφτόμουν ότι στην Ελλάδα μάλλον βλέπουμε άλλο άθλημα. Δηλαδή έλεγα ότι δεν μπορεί ρε παιδιά, εδώ παίζεται κανονικό ποδόσφαιρο. Εδώ δηλαδή δεν είχαν 3 μήνες διακοπή, είχανε. Έτσι, εδώ δεν έχουν άδεια γήπεδα που είναι κάτι ξενέρωτο. Έχουν και εδώ. Κι όμως, θα μου πεις, μπορεί να έτυχε εσύ Μοσχοβίτη εκείνο το μάτς που είδες, που ήταν όντως καλό παιχνίδι, προηγήθηκε η Τσέλσι, σοφάρισαν μετά αυτοί, το κέρδισε η Τσέλσι στο τέλος, έγινε ένα πολύ ωραίο μάτς τέλος πάντων, πήγε όπως πήγε. Αλλά το αναφέρω ως παράδειγμα ρε παιδί μου, ότι okay, είχαμε ξανά αγωνιστική δράση, αλλά εντάξει, δεν είναι ότι ευχαριστηθήκαμε κιόλας και ποδόσφαιρο και συνήθως, και όχι συνήθως, και οι ομάδες εδώ στην πόλη μας δεν είναι ότι πέτυχαν κάτι το φοβερό. Έτσι, για να πεις ότι άντε, περιμέναμε, είδαμε ένα τελικό κυπέλου, ας πούμε. Φανταστείτε να ήταν ο Άρης τελικό κυπέλου τώρα, τον Παπαδόπουλο πενάχα εδώ πέρα. Να ήταν τώρα ο Παπαδόπουλος να έχει πάει τελικό κυπέλου, μας είχε παίξει όλη τη χρονιά το κύπελο, ξέρω εγώ, και το τελικό. Να μην έβαζε και τον κολολιβάκια τέλος πάντων και να πήγαινε τελικό Άρης. Έτσι. Και θα του έκανε το Άρη, δεν μπορεί να γίνει τελικός τώρα. Και πώς το λένε, και για λόγους ασφαλείας και η αστυνομία και ο Αττικάρχης, βέβαια, νομίζω δεν πήγε ο Άρη, δεν θα γίνονταν κάτι τέτοιο. Νομίζω ότι θα αρχίσει να έφευγε στο τραπέζι η Ριζούπολη σαν έδρα και να γινόταν τόσο μεγάλη κουβέντα από τον Ολυμπιακό. Νομίζω ότι όπου και να γινόταν το παιχνίδι, δεν θα υπήρχε τέτοια αντίδραση από τον Ολυμπιακό. Όχι, δεν το λέω για κάτι μεμπτό αυτό. Έτσι το λέω γιατί όπως και το κάνουμε, ο Ολυμπιακός αντιδράει για συγκεκριμένα πράγματα και για συγκεκριμένες ομάδες. Είναι ξεκάθαρο το που έχει βάλει την αντιπαλότητά του, να το πω έτσι. Έτσι και αναφέρομαι στον ΠΑΟ και την ΑΕΚ. Αλλά σκεφτείτε να γινόταν κάτι αντίστοιχο τώρα. Δηλαδή, ήταν μια και ο Ολυμπιακός και ο Άρης και να γινόταν κουβέντα με όλους σας και όλους εδώ πέρα που σας ακούω, που σας ακούω όλη τη χρονιά, γιατί και εδώ παίρνατε κυρίως. Και να γινόταν κουβέντα τώρα για το που να γίνει ο τελικός. Όχι, θα έπρεπε να έχει γίνει το Σάββατο, όχι, δεν έγινε, να γίνει 30 Αυγούστου, να γίνει 30 Ιουλίου και όλα αυτά. Ωραίο χαβαλέ θα έχει και αυτό. Βέβαια το θέμα του τελικού, το οποίο επειδή φέτος δεν έχει κάποια δική μας ομάδα από εδώ, δεν μας απασχολεί και τόσο, ή τέλος πάντων παρακολουθούμε και φτάνουμε όλοι στο συμπέρασμα ότι είναι άλλος ένας λόγος να μην το παρακολουθεί το ελληνικό ποδόσφαιρο. Το λέω ότι γιατί τα 3 προηγούμενα χρόνια ήταν ο ΠΑΟΚ, έτσι. Κάτι αντίστοιχο έγινε και πέρσι. Βέβαια πέρσι δεν υπήρχε η όλη κουβέντα και η όλη φασαρία. Έγινε για την παρουσία κόσμου στις κερκίδες, που δεν κατάλαβε κανένας γιατί έγινε χωρίς παρουσία κόσμου στις κερκίδες. Ο τελικός στο ΆΚΑ. Φέτος όλο αυτό το σκηνικό που έχει στηθεί και όλη αυτή η φασαρία που έχει γίνει,
έχει γίνει με αφορμή αρχικά το γήπεδο, το οποίο ο Ολυμπιακός, αφού εντάξει, ο Ολυμπιακός έχει καταλάβει τα τελευταία 3 χρόνια ότι η μορφή της πίεσής του σε κάποιες καταστάσεις δεν περνάει. Αλλά επειδή είναι Ολυμπιακός και η κατάσταση είναι τέτοια, κατάφερε να αλλάξει ή μάλλον να μην επιτρέψει να γίνει το παιχνίδι στη Ριζούπολη. Βρε με την περιφέρεια, βρε με την αστυνομία, το κατάφερε. Και σε ένα παιχνίδι το οποίο δεν θα είχε κόσμο έτσι κι αλλιώς. Δηλαδή, πέρσι, αν θυμάστε, έγινε ότι έγινε στο ΆΚΑ για να μην έχει κόσμο, γιατί υπήρχε η πιθανότητα επεισοδίου, λες και δεν ξέρω κι εγώ τι. Και η όλη φασαρία έγινε από τον Ολυμπιακό για τη Ριζούπολη. Και ξαφνικά έχουμε φτάσει μέχρι τώρα να μην έχει γίνει τελικός. Νομίζω είμαστε η μοναδική χώρα που το πήγε τόσο πίσω. Γιατί και σε, νομίζω και στην Αγγλία δεν έχει γίνει ακόμα τελικός. Στην Ιταλία έγινε, το πήρε η Νάπολη. Στη Γαλλία, αν θυμάμαι καλά, τα μοναδικά παιχνίδια που γίνονται, γιατί το πρωτάθλημα δεν συνέχισε, ήταν ο τελικός του Link Up που νομίζω έγινε και ο τελικός του κυπέλλου που είναι να γίνει. Χώρια σε όλα τα άλλα πρωταθλήματα. Το ότι συνέβη στην Ισπανία δεν έχω κενό και δεν θυμάμαι αν έχει γίνει κάτι με τον με το τελικό. Έχει γίνει τελικό στην Ισπανία, δεν θυμάμαι. Μήπως δεν έγινε καθόλου. Τέλος πάντων, σε εμάς όμως δεν γίνεται, όχι γιατί αποφασίσαμε ότι θα παίξουμε μόνο πρωτάθλημα μετά την πανδημία και τέλος. Σε εμάς δεν γίνεται γιατί δεν μπορεί κανένας να εγγυηθεί την ασφάλεια. Ο καθένας δεν θέλει να παίζει σε συγκεκριμένα γήπεδα. Η αστυνομία φυσικά εννοείται πάντα δεν μπορεί να εξασφαλίσει ή μάλλον δεν εγγυάται την ασφάλεια. Την ασφάλεια σε άδειο γήπεδο δεν εγγυάται, έτσι. Στη Ριζούπολη δεν εγγυάται την ασφάλεια σε ένα γήπεδο που δεν θα έχει κόσμο. Έτσι κι αλλιώς, ό,τι και να γινόταν. Πέρσι δεν την εγγυούνταν γιατί φοβόταν επεισόδια με την παρουσία κόσμου και τελικά γίνανε σε κεκλεισμένο το θυρών. Μικρά επεισόδια, έτσι. Ή μικρές φασαρίες, αλλά γίνανε εκεί. Τέλος πάντων. Το όλο θέμα του κυπέλου, ξαναλέω, επειδή φέτος δεν είναι δικό μας, δεν έχουμε κάποια δική μας ομάδα, τέλος πάντων, δεν είναι ο ΠΑΟΚ όπως ήταν τα 3 προηγούμενα ή και ο Άρης, αν κατάφερνε φέτος να πάει, δεν μας έχει απασχολήσει και τόσο. Αλλά πραγματικά σκεφτείτε τον Παπαδόπουλο για παράδειγμα, που τον είχα εδώ από το Γενάρη που είμαστε μαζί, να τσιρίζει και να φωνάζει για το τελικό και να πάμε στο τελικό και ο στόχος ο μεγάλος και ο τίτλος και 50 χρόνια και να του λέγανε τώρα την παιδιά, όχι, 30 Αυγούστου. Δεν θα γίνει το όλο ζήτημα. Ωραίο είναι αυτό, ωραίο να το συζητάμε. Είναι ένα από τα διάφορα έτσι, πετυχημένα τα οποία έχουμε να συζητάμε εδώ στα γύρω-γύρω του ποδοσφαίρου, να το πω έτσι. Όχι μόνο στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα. Όπως βλέπετε, καθημερινά πλέον αρχίζουν να βγαίνουν διάφορα έτσι, δημοσιεύματα, πληροφορίες. Απλά με το κλωμένο, ας πούμε, συζητούσαμε για τις πιθανές κινήσεις που να κάνει ο Άρης. Ο Άρης είχε ένα εκπληκτικό πράγμα. Δεν νομίζω να έχει ξανασυμβεί. Να έχει και τα δύο επαγγελματικά τμήματα με μία τιμωρία απαγόρευση μεταγραφών και ενώ και τα δύο να έχουν κάποιες συζητήσεις, και ο Άρης με την ανακοίνωση του θέση έκανε γνωστό ότι θα έχει λύσει τα ζητήματα αυτά. Και αν λοιπόν έχει κάποιες συμφωνίες, δεν μπορεί να ανακοινώσει καμία. Νομίζω δεν έχει ξανασυμβεί. Και στα δύο τμήματα, σε ό,τι φάση και να ήταν οι ομάδες. Αυτό είναι λίγο εντυπωσιακό. Δηλαδή, οι φίλοι του Άρη καταλαβαίνουν ότι είναι λίγο. Περιμένουν, διαβάζουν, βλέπουν ονόματα, αλλά έχουν και ένα χαλινάρι που τους λέει ότι. Όχι, θα περιμένετε, παιδιά, δεν γίνεται τώρα. Τέλος πάντων, γενικά άρχισαν να βγαίνουν διάφορα ονόματα. Για το ΠΑΟΚ θα συζητήσουμε και λίγο πιο μετά. Στο ΠΑΟΚ 24, μετά τις 7.30. Γιατί όντως από αυτές έχει προκύψει ένα όνομα που παίζει, που ενδιαφέρει, που έχει καλά στοιχεία. Αυτό του Αυστριακού που θα το έχετε δει από αυτό το βράδυ, του Στέφαν Σβάμπ. Ενδιαφέρουσα περίπτωση η συγκεκριμένη. Από αυτές τις περιπτώσεις που όταν τις βρίσκεις ελεύθερες στην αγορά, θα πω εγώ σε αυτή την εκπομπή, θα δούμε θα πω στην άλλη, όταν τις βλέπεις ελεύθερες στην αγορά δεν έχει, πας και τις παίρνεις από τη στιγμή που δεν έχει ζήτημα οικονομικό. Δηλαδή να πεις ότι ξέρω εγώ θέλει 3 εκατομμύρια συμβόλαιο που δεν μπορείς να δώσεις, αλλά είναι σε χρήματα τα οποία μπορείς να δώσεις, νομίζω ότι είναι μια περίπτωση που την κλείνεις και προχωράς για τον συγκεκριμένο, για τον Αυστριακό. Το την κλείνεις δεν σημαίνει απαραίτητο να ανακοινώνεις κιόλας, για να μην
αρχίσει η κουβέντα που άκουγα το μεσημέρι. Στο μεταξύ, είναι φοβερό, Και ο συνάδελφος Τέργιος και ο συνάδελφος Νίκος Παπαδόπουλος, έτσι, με τον έναν εδώ εκπομπή μαζί, με τον άλλον στο ΠΑΟΚ 24, τηλεφωνική επικοινωνία σχεδόν καθημερινή, δεν τους σέβονται σε άλλες εκπομπές. Δεν σέβονται την αδειά τους. Μόνο εγώ τους σέβομαι. Μόνο εγώ τους σέβομαι. Ούτε τον ένα τον άλλον. Αυτή τη βδομάδα που είναι να λείπουνε. Να τα συζητάμε και αυτά, έτσι, να τα λέμε, να τα σημειώνουμε, να τα αναφέρουμε. Δεν είναι πράγματα απλά αυτά. Δεν είναι πράγματα συνηθισμένα. Δηλαδή, σήμερα εγώ το μεσημέρι έβαλα να ακούσω ακούσει. Εντάξει. Γιατί όταν έχει να κάνει για μπάσκετ, μόνο Κώστα ακούσει ακούω. Και ακούω Στέργιο Αναστασία στον αέρα. Κάτσε, παιδιά, άδεια δεν έχει. Θα μου πεις, δεν τον έβαλες να σκάψει. Δεν του είπε, ξέρω εγώ, πάνε εκεί πέρα. Κάνε λίγο, πάρε λίγο τα σοβατεπιά. Εντάξει. Αλλά γιατί, άδεια έχει ο άνθρωπος. Κρίμα είναι. Γιατί να τον ταλαιπωρήσουμε, να του φάμε ένα μισά ώρα από την άδειά του, την τίμια άδειά του. Τέλος πάντων. Τα αυτά του πάγου θα ζητήσουμε λίγο πιο μετά. Έτσι που έχουν ενδιαφέρον, γιατί είναι το ψωμάκι μας, το λέγαμε και χθες. Είναι αυτή η εποχή που όπως και να το κάνουμε. Έχει το. Όχι το μεγαλύτερο ενδιαφέρον, είναι αυτό που ξέρω ότι και εσάς σας κεντρίζει πιο πολύ. Η μεταγραφή, ο παίκτης, όπως και να το κάνουμε, η μεταγραφή πάντα είναι εμπορική. Έχει ενδιαφέρον να διαβάσεις, να ακούσεις, να δεις βίντεο, όπως γίνονται τα τελευταία χρόνια. Αν και πλέον έχετε εκπαιδευτεί περισσότερο για τα βίντεο, δεν τρώτε. Και είναι φυσιολογικό αυτό, γιατί στα βίντεο που κυκλοφορούν στις στάνταρ πλατφόρμες τύπου YouTube και Daily Motion και τέτοια. Είναι μια σειραφή καλών στιγμών. Στα βίντεο που κυκλοφορούν στις καλές τις πλατφόρμες που τις έχουν οι ομάδες, οι προπονητές και όλα αυτά, εκεί βλέπεις τα πάντα από στοιχεία που παίκτησες. Αλλά έστω και από αυτά, τα μικρά βίντεο που κυκλοφορούν και μπορεί να έχουν τις καλύτερες φάσεις τους, δύο πράγματα μπορείς να καταλάβεις από τους παίκτες. Λοιπόν, είναι αυτή η περίοδος που ξέρω ότι σας απασχολεί, ρε παιδί μου. Είναι λίγο το κάτι παραπάνω. Δεν είναι μόνο το γιατί δεν βάζει τον τάδε και βάζει αυτόν ή ξέρω εγώ. Κουράστηκε γιατί παίζουμε έτσι και όλα αυτά. Είναι η περίοδος των μεταγραφών πάντα. Είναι αυτή η οποία σας αρέσει λίγο παραπάνω. Η κουβέντα, το κουτσομπολιό. Έρχεται, δεν έρχεται. Με πόσα λεφτά έρχεται, αυτό είναι κάτι που σας απασχολεί πάντα. Λες και τα δίνουμε τη δική μας τσέπη κάθε φορά. Τέλος πάντων. Γιατί έρχεται τώρα, ή ξέρω εγώ, γιατί να είναι ελεύθερος, γιατί να μην το πάρεις από ομάδα, ή αν θα δώσεις λεφτά σε ομάδα, πόσα θα δώσεις και όλα αυτά. Έτσι. Και νομίζω ότι από αυτές τις ημέρες και μετά, αυτό το πρώτο διάστημα, αυτό το μικρό διάστημα διακοπών που έχουν οι ομάδες φέτος, νομίζω ότι από την άλλη εβδομάδα θα αρχίσουμε λίγο να ασχολούμαστε πιο επισταμένα με παίκτες που ανακοινώνουν πλέον οι ομάδες, έτσι. Όχι με πληροφορίες, με δημοσιεύματα, με διάφορες τέλος πάντων αναφορές, έστω και στο εξωτερικό. Έχω εδώ μπροστά μου ένα πολύ πετυχημένο δημοσίευμα. Μου αρέσει. Το οποίο αναφέρει ότι για εκείνη την υπόθεση με τις αφίσες, αν τη θυμάστε, των δημοσιογράφων που είχαν μπει σε κάποιες κολόνες, θα σας πάτω στον Πειραιά, μέσα από μια διαδικτυακή εκπομπή, και ο Τάξης Μπαλτάκος ήταν εκεί και ο δικηγόρος αυτήν την αφίσα, διαβάζω ότι αυτοί οι οποίοι συνελήφθησαν, οι οποίοι είχαν στο πόρτ μπαγκάζ τους 222 αφίσες, ούτε 223, ούτε 221, 222 αφίσες, και κουβάδες με την κόλλα αυτή για να κολλήσει η αφίσα, στην, τώρα δεν το λες απολογία τους αυτό, τέλος πάντων, κατά τη διάρκεια της σύλληψής τους, όταν ρωτήθηκαν για τα αντικείμενα τα οποία βρέθηκαν επάνω τους, είπανε ότι μάζευαν τις συγκεκριμένες αφίσεις από το δρόμο, αφίσεις που τις είχαν πετάξει σύμφωνα με τα λεγόμενά τους άγνωστοι, για οικολογικούς λόγους, έτσι, και την ώρα που τους πήραν στο κατόπι, τέλος πάντων, οι αστυνομικοί και πέταγαν τους κουβάδες με τις κόλλες από το παράθυρο, δεν ήξεραν τι είχε η αφίσα. Ωραίο και αυτό. Ωραία υπόθεση. Είναι άλλη μία στις διάφορες υποθέσεις, παραϋποθέσεις, ποδοσφαιρικές και μη, που έχουν υποθεί επικά πράγματα στο δικαστήριο. Επικά όμως. Επικά. Εδώ δεν είναι δικαστήριο βέβαια. Είναι η δικασία της σύλληψης, τέλος πάντων. Αλλά
Πραγματικά έχει το ενδιαφέρον του γι' αυτό. Έτσι το πώς βγαίνουν διάφορα πράγματα και το πώς τέλος πάντων ο καθένας βρίσκει έναν τρόπο να υπερασπιστεί τον εαυτό του. Σε υποθέσεις που εντάξει, πώς και το κάνουμε, είναι λίγο ξεκάθαρες. Έτσι. Τέλος πάντων. Λοιπόν, χαμηλή συμμετοχή σας σήμερα. Δεν θα κρατήσω άλλο εδώ ως εκπομπή σαν το σκύλο. Έτσι και όχι σαν το σκύλο με το γάτο. Γιατί είπαμε ο γάτος λείπει. Άσχετα αν οι άλλοι το βγάζουν στο τηλέφωνο, εγώ σέβομαι. Σέβομαι την άδεια του συναδέλφου. Δεν θα τον πιέσω. Έτσι. Αν και η Τρίτη έφυγε σήμερα. Άλλες τρεις έχω μέσα στην εβδομάδα. Αν και έχω ξαναπεί ότι άνθρωπος ο οποίος παίρνει άδεια και δεν πάει έστω και λίγο κάπου, εγώ δεν καταλαβαίνω ότι παίρνει άδεια. Δεν καταλαβαίνω. Το έστω και λίγο κάπου ο καθένας το παίρνει όπως θέλει. Δεν λέω απαραίτητο ότι πρέπει να πάρει για να πάει σε νησί, να πάει στη Χαλκιδική, να πάει ξέρω εγώ στην Πάργα, να πάει στη θάλασσα. Μπορεί ο καθένας όπως τη βρίσκει. Θα μου πεις μπορεί να τη βρίσκει όταν να κάθεται σπίτι του. Δεκτών. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω αυτό. Πάνε κάπου, ρε φίλε. Θες να πάρεις άδεια, σε κουραστείς. Πάνε κάπου. Σαββατοκύριακο, Σαββατοκύριακο. Τρεις μέρες, μια εβδομάδα, μια εβδομάδα. Σπάς να διάσου, σπάς να διάσου. Αλλά πάνε κάπου. Μου κάθεσαι εδώ πέρα. Τι θα το χτίσουν και λυσίωχοι έξω. Κρίμα είναι. Πάνε κάπου να περάσει πιο άνετα. Να βγεις να πεις το καφέ σου, να κάνεις τον μπάνιο σου αν θέλεις. Πιες το βράδυ το ποτό σου, το τσιπουρό σου, το φαγητό σου, το κάνεις. Ωραία. Πράγματα άδεια. Να ξελαμπικάρει το κεφάλι σου, άμα είναι να είσαι στην άδεια και να είσαι όλη την ώρα στον υπολογιστή ή στο κινητό ή στο πυρι-πύρι. Αλλά να μην δουλεύεις, υποτίθεται. Ξέρω εγώ. Εγώ το βλέπω έτσι. Δεν ξέρω. Τέλος πάντων. Λοιπόν, αυτά από εδώ. Μένετε συντονισμένοι στο Λίμπερο 107,4. Ακολουθεί μια εκπομπή που δεν έχετε ξανακούσει ποτέ. Με έναν εξαιρετικό συνάδελφο που ακολουθεί μετά τις 7.30. Πάω και 24 στο αθλητικό Λίμπερο 107,4. Έχουμε να πούμε για ΣΒΑΜ. Έχουμε να πούμε για μπάσκετ. Σήμερα θα κάνουμε και μια κουβέντα για εσάς φίλους μπασκετικούς που ξέρω ότι όταν έχει κινήσει ασχολείστε λίγο παραπάνω. Όπως έχει το τελευταίο καιρό στον πάγκο. Έχουμε να πούμε αρκετά. Λοιπόν, μένετε συντονισμένοι στο Λίμπερο. Έτσι. Αυτά από εμάς για σκύλο και γάτο και καλά. Εδώ, σαν σκύλο και γάτο, αύριο στις 6.30 ξανά. Παρέα μαζί σας σήμερα, κοιμόσασταν. Αύριο σας θέλω πιο δυνατούς. Λοιπόν, διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο με Πάω 24.